Άνια, καλώς μας ήρθες. Καλώς σε βρήκα, Νάντια, και πάλι. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για ένα all time classic θέμα. Εγώ το βάζω σε αυτή την κατηγορία και έχει να κάνει με το πέρασμα του χρόνου και με τις ρητίδες όπως αυτές αποτυπώνονται όσο περνάει ο καιρός. Ναι, όσες πια μένουν να τις δούμε, γιατί σπέβδουμε όλο και πιο μικρές οι γυναίκες να τις καλύπτουμε. Mm-hmm. Υπάρχει μια μεγάλη ανάγκη η εικόνα μας να είναι αποδεκτή από εμάς, αλλά κυρίως από τους άλλους, και μοιάζει να θεωρείται πια ως δεδομένο ότι μια γυναίκα με ρητίδες είναι λιγότερο όμορφη από μια γυναίκα χωρίς ρητίδες. Και γι' αυτό παρατηρείται και από τους επιστήμονες ερευνητές και σε ψυχολογικό και κοινωνιολογικό επίπεδο ότι έχει πέσει ο μέσος όρος ηλικίας στα 30 έτη, εκεί που ήταν οι 40, και γυναίκες που ξεκινούσαν για πρώτη φορά να αλλάζουν κάτι που δεν είναι συμβατό με την επιθυμία τους στο πρόσωπό τους. Έχει μειωθεί και η ηλικία και φαντάζομαι ότι γίνονται και πολύ πιο παρεμβατικές κινήσεις. Έτσι είναι, και εκτός ότι υπάρχει μια τεράστια βιομηχανία που το υποστηρίζει όλο αυτό, εννοείται και βασίζεται ακριβώς αυτό το στερεότυπο που φανταζόμαστε ότι εφόσον υπάρχει συμφέρον από πίσω δεν είναι δυνατόν να αλλάξει, αλλά μπορεί κάθε μια γυναίκα να το αλλάξει εκείνη μόνη της. Και φυσικά δεν επεμβαίνουμε, και ούτε το ζήτημα είναι να πει κανείς κάντο ή μη το κάνεις. Σημασία έχει κάθε γυναίκα να κατανοήσει γιατί το κάνει. Και αν η εικόνα που βλέπουμε στον καθρέφτη μας είναι η εικόνα που βλέπουμε εμείς, η εικόνα που νομίζουμε ότι βλέπουν οι άλλοι, η εικόνα που νομίζουμε ότι βλέπει ο σύντροφός μας, η εικόνα που νομίζουμε ότι βλέπουν οι άνθρωποι στη δουλειά ή ακόμη και οι γονείς μας, γιατί η πρώτη εικόνα του παιδιού καθρεφτίζεται στα μάτια των γονέων. Αν ένας γονιός δεν μας κοίταξε βαθιά και αν δεν πιστέψαμε μέσα στα μάτια του ότι είμαστε οι πιο όμορφες του κόσμου, είναι πολύ δύσκολο, φυσικά όχι αδύνατο, απλά πολύ δύσκολο να δεχτούμε και να κατανοήσουμε την ξεχωριστή μας και μοναδική μας ομορφιά. Αυτή λοιπόν η μονή που υπάρχει πολλές φορές στις γυναίκες να μην μπουν αυτό το νούμερο ή να το μικρύνουν αυτό το νούμερο, αντικατοπτρίζεται σε αυτό που συζητάμε σήμερα, στην προσπάθεια με το ζόρι να κρατήσεις το χρόνο, να μην φύγει και να μην φανεί. Απόλυτα, Νάντια. Το συνέδεσες πάρα πολύ σωστά. Ψυχολογικά είναι ο ίδιος μηχανισμός. Και πώς δημιουργείται αυτή η ψυχολογία στις γυναίκες? Όταν κοινωνικά είναι σαν αποδεκτό και σαν δεδομένο ότι μειώνεται η αξία της γυναίκας όσο αυξάνεται η ηλικία, είναι σαν να είναι στα ζήτητα από ένα σημείο και μετά, τόσο οι γυναίκες θα παλεύουν με το χρόνο και θα ξεχνάμε την πελώρια τύχη που έχουμε να μεγαλώνουμε. Ακόμη και στις δουλειές, ένας άντρας στα 45 του θεωρείται ένα πετυχημένο στέλεχος ό,τι δουλειά και να κάνει, γιατί θα είναι έμπειρος, γιατί είναι ακόμα νέος. Μια γυναίκα στα 45 της θα παλεύει ακόμα να αποδείξει την αξία της, και αν είναι αρκετά νέα για να ανταπεξέλθει. Θέλω να πω ότι η αγωνία αυτή δεν προκύπτει μόνο από ψυχολογικές αιτίες, αλλά από και κοινωνικά νούμερα και δεδομένα, τα οποία είναι ανίκητα. Υπάρχει κάποιο καμπανάκι που ίσως θα πρέπει να του δώσουμε παραπάνω σημασία για να καταλάβουμε ότι ίσως έχουμε χάσει την ισορροπία μας και το δρόμο μας? Ναι, υπάρχουν από καμπανάκι ως καμπάνες που πραγματικά ακούγονται πολύ δυνατά και εμείς όλο και πιο ασφυκτικά κλείνουμε τα αυτιά μας για να μην τις ακούμε. Όταν η αξία του εαυτού μας νιώθουμε ότι καθορίζεται από την εικόνα μας, είναι το πρώτο καμπανάκι. Όταν είμαστε οι χειρότερες φίλες του εαυτού μας, όταν μιλάμε για τον εαυτό μας με απαξίωση, όταν χρησιμοποιούμε χαρακτηρισμούς που αν η φίλη μας το έλεγε σε εμάς θα νιώθουμε ότι είναι η χειρότερη φίλη μας, τότε κάτι δεν πάει καλά. Τότε όχι δεν πάει καλά με εμάς, με τα συναισθήματά μας, με τις πληγές μας, με την αξία μας, και πρέπει να το δούμε από άλλη κατεύθυνση. Τι είναι αυτό που με πληγώνει, τι είναι αυτό που με κάνει να με λέω χοντρή, άσχημη, απέσια? Έχω ακούσει σοκαριστικές λέξεις και έχω πιάσει τον εαυτό μου να μιλάω πολύ άσχημα για μένα σε μένα. Και το μετά να κάνει λέω, ράνια αυτό. Αν το έλεγε αυτό η φίλη μου, τι θα σκεφτόμουν, ότι με αγαπάει? Όχι. Άρα, αν δεν αγαπάω εγώ εμένα, πώς είναι δυνατόν να το εκπέμψω, να το διεκδικήσω, να το πιστέψω? Και αυτό ξεκινάει πάντα από παλιά. Άρα, ο πρώτος καθρέφτης, που μπορεί να ακούγεται κλισέ, είναι ο καθρέφτης της ψυχής, και αυτός θα αποτυπωθεί στο πρόσωπο όχι με μορφή ρητίδας, που η ρητίδα είναι μόνο γέλιο, κλάμα, άρα έζησα και τι θέλουμε, αλλά μήπως δεν έζησα. Δεν πειράζει για λίγο να μην είμαστε τέλειες, δεν πειράζει να μην είμαστε ποτέ τέλειες, γιατί δεν υπάρχει τελειότητα. Δεν υπάρχει. Η τελειότητα υπάρχει μόνο στο γέλιο και στην αυθεντική χαρά. Και εγώ έχω υπάρξει
πολύ χαρούμενη και πολύ αδύνατη, πολύ δυστυχισμένη και σε βάρος που δεν μου άρεσε, πολύ ευτυχισμένη σε βάρος που δεν μου άρεσε και τελικά σε αυτό που πρώτα νομίζω ότι αν γίνω το ένα ή το άλλο θα είμαι χαρούμενη, έχω δει ότι δεν ισχύει, γιατί έχω περάσει από όλη την γκάμα των συναισθημάτων σε μεγάλη γκάμα κιλών. Μας κάλυψες πάρα πολύ σε όλη αυτή την γκάμα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αγάπη, κατανόηση και αποδοχή χρειάζεται. Ναι. Να κάνουμε τις ζωές μας πιο εύκολες. Κυριτίδες είναι γέλιο και κλάμα, άρα έχω ζήσει. Και εγώ θέλω να ζω. Σε ευχαριστούμε, Ράνια. Να είστε καλά.